αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στην Κορινθία και στις σημαντικές καταστροφές που προκάλεσε στις αμπελοκαλλιέργειες η ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε το Σάββατο περιοχές του Δήμου Νεμέας και του Γυμνού. Ο επόπτης του ΕΛΓΑ διαβεβαίωσε τους τοπικούς φορείς ότι θα σταλούν άμεσα εκτιμητές προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές. Το Σάββατο μεσημέρι ξεκίνησε βροχόπτωση από το Γυμνό και το Λιόντιο, όπου εξελίχθηκε σε ισχυρή χαλαζόπτωση, όπου στη συνέχεια πέρασε στο Ξερόκαπο, όπως λέμε, στα Ηλιοπουλέγια, τις περιοχές αυτές, αρχαία Νεμαία, αρχαία Σκλεονές, και προξενήθηκαν σημαντικές καταστροφές στις αμπελοκαλλιέργειες. Είτε πρόκειται για κρασοστάφυλλα, είτε για σουλτανίνες. Σε επικοινωνία που είχαμε τον επόπτη, τον κύριο Βόσο, τον Γιάννη, που ήρθε και έκανε αυτοψία, μου είπε ότι έχουν γίνει σοβαρές ζημιές σε ορισμένα χτήματα, αλλά το μέγεθος της ζημιάς είναι σε εξέλιξη και τώρα όπου θα ανέβουν οι θερμοκρασίες λογικά θα φανεί περισσότερο και το μέγεθος της ζημιάς. Με διαβεβαίωσε ότι θα αποσταλούν άμεσα οι εκτιμητές. Πέραν αυτών που τελειώνει η εκτίμηση της παγκοπληξίας και θα συνεχίσουν για τη χαλαζόπτωση, κάνει προσπάθειες να στείλει κάποιους ακόμα εκτιμητές για να έχουμε πιο σύντομα τις εκτιμήσεις. Το ευχάριστο είναι ότι οι εκτιμητές αυτοί είναι μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΛΚΑ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και οι εκτιμήσεις θα είναι όσο δυνατόν πιο αντικειμενικές. Έχετε μιλήσει με αγρότες εδώ που έχουν καταζημίσει? Έχω μιλήσει με αγρότες και σε περιοχές όπως η αρχαία Νεμαία και το Κοντόσταυλο έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές σε ορισμένα αμπελοτεμάχια. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο στην πορεία και όταν γίνει το αμπέλια να μην λειτουργήσει κάποιος από αυτούς? Αυτό είναι το πιο σοβαρό, γιατί όταν μιλάμε για σουλτανίνα καταλαβαίνουμε ότι και ένα μικρό ποσοστό ζημιάς μπορεί να βγάλει άχρηστο το σταφύλι, το προϊόν, και να είναι κατάλληλο μόνο για ενοποίηση μετά ή κάτι τέτοιο και να μην είναι εμπορεύσιμο. Σε επαφές με βουλευτές και τον κύριο Βελή? Με τον κύριο Μπεκλίτη έχουμε μιλήσει και σε επικοινωνία που είχε με τον κύριο Σαρή, τον πρόεδρο, τον διαβεβαίωσε ότι άμεσα θα μεριμνήσει και θα σταλούν οι εκτιμητές αυτοί για να γίνουν άμεσα εκτιμήσεις των απελοτεμαχίων, της ζημιάς που έχει προξενηθεί. Σε στρέμματα περίπου, ξέρουμε στο περίπου τη ζημιά? Εκτίμηση δική μου είναι, αν δούμε από το Γυμνό που ξεκίνησε η χαλαζόπτωση μέχρι και την αρχαία Σκλεονές, είναι 1000 στρέμματα σίγουρα που έχουν προσβληθεί από τη χαλαζόπτωση αυτή. Και άμα συνεχιστεί, δηλαδή, αν συνεχιστούν οι βροχές και δεν έχουν χαλάζει, κάνει ζημιές αυτή την εποχή? Η βροχόπτωση αυτή την εποχή δεν κάνει ζημιές. Το θέμα είναι το χαλάζι είναι που μας προξένησε τις ζημιές αυτές. Θεωρώ ότι το μέγεθος της ζημιάς θα φανεί σε μία εβδομάδα όταν θα ανεβούν οι θερμοκρασίες. Γιατί τώρα, παράδοξος, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Σε μία εβδομάδα θα ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι η καταστροφή που έχει γίνει.